Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο Ερημικροχέτ. Πάμε να σας δείξω αυτό το υπέροχο σχέδιο για σάλι αυτή τη φορά. Είναι πολύ απλό, μπορείτε να το φτιάξετε κι εσείς που είσαστε αρχάριες, πιστεύω. Δεν έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Πάμε να το ξεκινήσουμε μαζί. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου Ερημικροχέτ, καθώς επίσης να πατάτε το κουδουνάκι για τις ειδοποιήσεις. Και ό,τι απορία έχετε πάνω στα βίντεο που ανεβάζω, μπορείτε να με επισκεφτείτε στην ομάδα μου στο Facebook. Πλέκουμε και δημιουργούμε βελόνες και βελονάκι. Πάμε να το αρχίσουμε. Θα πάμε να κάνουμε έναν κόμπο. Και θα πάμε να κάνουμε τέσσερις αλυσίδες. Και θα πάω να πατήσω στην πρώτη μου αλυσίδα. Θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα ξαναπάρω κλειστή και θα πάω πάνω στην πρώτη μου αλυσίδα και ξανακάνω ένα ποδαράκι. Θα γυρίσω το πλεχτό μου και θα κάνω τρεις αλυσίδες. Εκεί που έκανα τρεις αλυσίδες, στο ποδαράκι αυτό θα πατήσω άλλες δύο, άλλο ένα ποδαράκι και ξανά μέσα στο ίδιο θα ξανακάνω ένα ποδαράκι. Θα κάνω μία αλυσίδα και θα πάω ακριβώς απέναντι στο ποδαράκι που έχω και πάνω στο ίδιο ποδαράκι θα πατήσω άλλες τρεις φορές. Θα γυρίσω το πλεχτό μου, θα κάνω τρεις αλυσίδες στον αέρα και στο ποδαράκι που έκανα το πρώτο θα πατήσω και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή και θα πάω στο ίδιο σημείο και θα ξαναπατήσω και θα ξαναπάρω και θα κάνω ποδαράκι. Θα κάνω μία, δύο, τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα πάω στη μέση και θα κάνω ένα άριχτο. Θα κάνω μία, δύο, τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλειστή, θα πάω απέναντι στο τελευταίο μου ποδαράκι και θα πατήσω επάνω και θα κάνω τρία ποδαράκια. Ένα, δύο, τρία. Θα γυρίσω το πλεχτό μου και θα πάω να κάνω ένα, δύο, τρεις αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλειστή και στο πρώτο ποδαράκι θα πατήσω άλλες δύο φορές και θα κάνω ξανά. Τρία ποδαράκια. Θα κάνω μία, δύο, τρεις, τέσσερις αλυσίδες αυτή τη φορά. Θα πάρω κλωστή και θα πατήσω στο κέντρο και θα κάνω πάλι ένα άριχτο. Και θα κάνω ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Θα πάρω κλωστή, θα πάω στο τέρμα, στο τελευταίο μου ποδαράκι και θα πατήσω πάνω στο τελευταίο μου ποδαράκι άλλες τρεις φορές. Θα γυρίσω το πλεχτό μου. Και θα πάω να κάνω τρεις αλυσίδες στον αέρα και στο ίδιο σημείο, στο ίδιο ποδαράκι θα ξαναπατήσω άλλες δύο φορές. Θα κάνω μία αλυσίδα, θα πάω ακριβώς απέναντι, στο απέναντι μου ποδαράκι θα αφήσω ένα και θα πάω απέναντι. Θα κάνω πάλι στο ίδιο ποδαράκι τρεις φορές θα πατήσω, θα πάρω για να κάνω έχω τρία μου ποδαράκια. Θα πάω να κάνω μία, δύο, τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα πάω ακριβώς επάνω που είχα κάνει το άριχτό μου και θα ξανακάνω άλλο ένα άριχτο, θα κάνω ένα, δύο, τρία, θα πάω απέναντι στο ποδαράκι και θα πατήσω στο ίδιο ποδαράκι τρεις φορές. Θα αφήσω μία αλυσίδα απέναντι πάλι και θα ξαναπατήσω στο ίδιο ποδαράκι. Τρεις φορές. Θα γυρίσω το πλεχτό μου. Θα κάνω μία, δύο, τρεις αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή και θα ξαναπατήσω στο ίδιο ποδαράκι τρεις φορές. Μία, δύο, τρεις αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω ένα άριχτο στο κενό μου. Ένα, δύο, τρία. Θα πάρω κλωστή. Θα πάω ακριβώς απέναντι και θα πατήσω τρία και θα πάω να κάνω τρία ποδαράκια. Ακριβώς θα πάρω κλωστή απέναντι χωρίς να κάνω αλυσίδα και θα πάω να κάνω πάλι τρία ποδαράκια. Ένα, δύο, τρία. Θα πάρω κλωστή, θα πάω στο κέντρο μέσα και θα κάνω ένα άριχτο. Ένα, δύο, τρία φορές το τέρμα πάλι
και θα κάνω 3 ποδαράκια. Θα γυρίσω το πλεκτό μου. Θα πάω να κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες. Στο ίδιο ποδαράκι που έκανα τις αλυσίδες θα κάνω άλλα 2 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω ένα άριχτο στο κέντρο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω στο κέντρο του πλεκτού μου, αυτή τη φορά στο κέντρο, θα πάω να κάνω 3 φορές. Θα πατήσω 3 φορές στον ίδιο πόντο. 1, 2, 3, 4. Θα πάρω κλωστή και θα πάω ακριβώς στη μέση να κάνω ένα άριχτο. 1, 2, 3 αλυσίδες και θα πάω ακριβώς στο τέρμα και θα κάνω ένα τριπλό ποδαράκι. 3 ποδαράκια, συγγνώμη, μονά. Θα γυρίσω το πλεκτό μου. Και εφόσον θα γυρίσω, κορίτσα, το πλεκτό όπως βλέπετε, θα πάω να κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες. Θα πατήσω στην ίδια πάλι. Θα κάνω 1 αλυσίδα, θα πάω ακριβώς απέναντι. Θα ξανακάνω, πατήσω στον ίδιο πόντο 3 φορές. Θα πάω να κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες. Θα πάω να κάνω ένα άριχτο. 1, 2, 3 αλυσίδες ακριβώς απέναντι. Θα πάω να κάνω στον ίδιο πόντο 3 φορές. Θα πατήσω. 1 αλυσίδα. Ακριβώς απέναντι, ξανά, θα κάνω 3 σπόντους, 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάω στο κέντρο επάνω και θα κάνω ένα βουβό. Τρεις αλυσίδες, θα πάω να κάνω ένα ποδαράκι, 2 ποδαράκια, 3 ποδαράκια, 1 αλυσίδα, ξανά απέναντι, θα ξανακάνω πάλι ένα ποδαράκι, 2 ποδαράκια, 3 ποδαράκια, θα γυρίσω το πλεκτό μου, θα κάνω 3 αλυσίδες, ένα ποδαράκι, ξανά ποδαράκι, 1, 2, 3 αλυσίδες, ένα άριχτο, 1, 2, 3 αλυσίδες, ξαναπάω να κάνω στο τελευταίο ποδαράκι, 3 φορές θα πατάω πάντα στα ποδαράκια μου, θα περάσω απέναντι, για να ξανακάνω πάλι ποδαράκι. Ένα, δύο, τρία, θα πάρω και θα κάνω ένα άριχτο. Ένα, δύο, τρία, θα πάρω και θα ξανακάνω απέναντι τρία ποδαράκια. Αφήνω τα δύο και κάνω μόνο στο... Αφήνω τα δύο αυτά και κάνω στο τρίτο. Θα πάρω το κλειστή ακριβώς απέναντι. Θα πάω να κάνω στο ίδιο κάτω ποδαράκι τρία ποδαράκια. Ένα, δύο, τρία. Αλυσίδες, ένα άριχτο, 1, 2, 3 αλυσίδες και θα πάω στο τέρμα μου και θα κάνω 3 φορές, θα πατήσω στον ίδιο μου πόντο. Κορίτσα, αυτό είναι το σχέδιο. Το συνεχίζετε, δείτε, όπως έχουμε συνεχίσει αυτό, ξανά το ίδιο παραπάνω. Ό,τι απορίες έχετε μπορείτε να με βρείτε στην ομάδα μου, πλέχουμε και δημιουργούμε. Σας περιμένω.